Καλώς ορίσατε λοιπόν στο κανάλι και ξανά καλώς ορίσατε όσοι με ξέρετε. Σήμερα λοιπόν έχουμε άλλο ένα επεισόδιο της Μότο Κουβέντας, επεισόδιο νούμερο 2. Το επεισόδιο νούμερο 1 θα βγει κάπου εδώ πάνω, αν το θυμηθώ, ώστε να δείτε τι είναι η Μότο Κουβέντα, θα το ξαναεξηγήσω για να μην κουράζω στο πνεύμα. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για την Yamaha R6, Euro 6. Πάμε. Yamaha R6 λοιπόν, πολύ αγαπημένη μηχανή σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. 600, τετρακύλινδρη, 15.000 ευρώ, 120 άλογα, 190 κιλά, 600 κυβικά πράγματα. Νομίζω αυτή η μηχανή όπως μεγαλώνει όλο και πιο τούμπανη θα την έλεγε γίνεται. Ίσως γίνεται όλο και πιο τούμπανη γιατί μοιάζει συνεχώς στη ροέ ένα περισσότερο. Και καλά κάνει. Τι έχουμε κάνει λοιπόν για το 2018, τι είναι το 2018 η R6, η R6. Τα specs παραμένουν ίδια, έχει μπροστινή ανάρτηση από R1, που ροένα τέλος πάντων όπως θέλετε. Έχει φρένα μπροστά από ροένα, inspired τέλος πάντων από ροένα, δεν χρειάζεται και τα φρένα της ροένα. Ως αξεσουάρ, δεν καταλαβαίνω γιατί, έχει quick shifter, αλλά δεν έχει το blipper, δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό. Είναι 2018, γιατί έστω ότι το βάζετε στο αξεσουάρ, γιατί να μην είναι πάνω κάτω οι αλλαγές χωρίς μπλέκτη. Γιατί μόνο πάνω. Τι concept είναι αυτό που σκέφτηκε η Yamaha πάλι. Αφήστε το γιατί δεν είναι στάνταρ. Γιατί δεν έχει τα δύο σε αξεσουάρ. Η μηχανή έχει όπως και πέρυσι νομίζω βέβαια αναλογικό, δεν αναλογικό, ψηφιακό. Τέλος πάντων, στροβόμετρο με δείκτη, το οποίο λατρεύω, διότι δεν χρειάζεται να διαβάσεις τίποτα. Απλά βλέπεις τη βελόνα που είναι και ξέρεις που είσαι. Τεράστιο πλεονέκτημα και ας το αντιμετωπίσουμε. Είναι cool. Είναι πολύ cool το αναλογικό στροφόμετρο. Γιατί είναι μια βελόνα που ανεβαίνει και έχει νούμερα σε ένα ταμπλό. Είναι cool. Είναι πιο αεροδυναμική για φέτος. Μπλα 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 μπλα. Όλοι ξέρετε τι ροέξα. Μπορώ εγώ. Θα στην μάθω εγώ σήμερα. Για Yamaha ROX. Να αρχίσουμε από το προφανή. Είναι για έναν άνθρωπο. Είναι για τον οδηγό της. Δεν είναι για να κάθεσαι πίσω. Μα έχει κάθισμα. Σοβαρευτείτε, είναι για έναν άνθρωπο. Έχει τούμπανο ήχο, έχει traction control, την έχουν φτιάξει πάρα πολύ την ροέξη. Την έχουν κάνει αρκετά επίπεδα πιο πάνω από τις άλλες της συνωμοταξίας ιαπωνέζικης. Ξέρω τη Honda, η οποία έχει κοιμηθεί στο τιμόνι για τις 600R τετρακύλινδρες σπορ. Ή super σπορ, γιατί άμα την πω superbike θα μου πείτε superbike είναι χιλιάρες. Ναι, μένα μου αρέσει η μηχανή, μου αρέσει πάρα πολύ, μου αρέσει ο θόρυβος, μου αρέσει το concept του τετρακύλινου στις 16.000 στροφές, τον οποίο δεν μπορεί να τον κρατάς εκεί πάνω για να έχει οποιαδήποτε δύναμη, γιατί άμα ξεκινά τις 3-4.000, μιαν δεν κάνει πολλά πράγματα, να είμαι σοβαρή. Νομίζω είναι μια αντιπροσωπευτικότατη καλή super sport μηχανή για το 2018. Είναι σίγουρα όπλο για την πίστα. Ναι, ξέρω, η ροέ είναι πιο γρήγορη και μπλα 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 μπλα. Καταλαβαίνουμε τι εννοώ όμως. Είναι όπλο για την πίστα η ροέ 6. Μπορείτε φυσικά να τις κάνετε και πράγματα, αλλά δεν τα χρειάζεται για έναν νορμάλ άνθρωπο. Είναι απίστευτη για να την πηγαίνεις καφετέρια. Διότι, let's face it, που λέγεις στο χωριό μου, το 98-99% των οδηγών ροέ 6 απλά την πηγαίνουν στην καφετέρια. Δεν κακό αυτό. Δεν καθόλου κακό αυτό. Απλώς έτσι είναι. Η πίστα είναι και άγριο πράγμα, δύσκολο πράγμα. Και φυσικά κανένας που δεν ξέρει, δεν καταλαβαίνει αν είναι 600 ή whatever. Και αν κάποιος είναι πιο έξυπνος από εσάς, μπορείτε απλώς πάντα να τον βάλετε πάνω και να δει πώς είναι και πώς επιταχύνει μια 600. Άρα, αν νομίζει ότι είναι αργή, επειδή είναι ψυχάκι. Τι δεν μ' αρέσει στη ροέ 6. Δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που να μ' αρέσει στη ροέ 6. Οπότε δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή. Ειλικρινά που να μην μ' αρέσει για τη ροέ 6. Οπότε ίσως καλύτερα θα ήταν απλώς να πάμε στο verdict. Την ξέρετε τη ροέ 6, όπως έχω πει και στο προηγούμενο επεισόδιο, δεν είναι συζήτηση βιντεάκια. Δεν είναι εγώ σας λέω, γιατί εγώ ξέρω. Σε κάθε φορά που πάω σε μια λωρίδα, έχει κίνηση εκείνη η λωρίδα. Πάμε λοιπόν στο verdict, αν θα την έπαιρνα. Αν θα έδινα τα δικά μου λεφτά, τα δικά μου 14.900 ευρώ, όσα είναι τέλος πάντων, για να αγοράσω μια ροέ 6. Όχι, δεν θα τα έδινα. Θεωρώ ότι είναι μια εκπληκτική μηχανή. Θεωρώ ότι τη δουλειά για την οποία έχει φτιαχτεί την κάνει εξαιρετικά καλά. Θεωρώ ότι η Yamaha έχει κάνει μια πολύ καλή δουλειά με αυτή τη μηχανή, αλλά δεν θα την αγόραζα. Και δεν θα την αγόραζα γιατί, γιατί το concept εδώ είναι. Θα φάω κράξιμο σε αυτά τα βιντεάκια, το βλέπω, αλλά προφανώς είναι υποκειμενικά, διότι είναι το δικό μου βίντεο. Δεν αντιπροσωπεύω εδώ την αντικειμενικότητα εγώ, τον εαυτό μου αντιπροσωπεύω. Δεν θα την αγόραζα με τα λεφτά μου. Και δεν θα την αγόραζα διότι δεν είναι κάτι το οποίο ψάχνω. Αν έπρεπε να έχω μία μηχανή, δεν θα χαρώ έξι. Γιατί εγώ θέλω να παίρνω δεύτερο άτομο, θέλω άνεση, θέλω κυβικά για τα ταξίδια. Και να κάτσουμε τώρα να συνεννοηθούμε για το τι ωραία που θα είναι στο ταξίδι με 600 τετρακύλινδρο, διότι δεν θα είναι. Απλώς έχω
διαφορετικές απαιτήσεις. Και δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα να πηγαίνω στην καφετέρια με τρέκ. Τώρα, αν ήθελα μια μηχανή μόνο για πίστα, αν το έκανα αυτό, αλλά η πίστες είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση που πρέπει να κάνουμε εδώ στην Ελλάδα, τότε ναι, θα την έπαιρνα. Αλλά αν ήθελα, θα μου πεις μια μεγάλη μηχανή του Βαραντέρο και μια δεύτερη. Δύσκολο. Δεν βλέπω ιδιαίτερα το κόνσεπτ της δεύτερης μηχανής. Γιατί να μην έχω μια ολοκληρωμένη, τι να την κάνω δεύτερη. Για πίστα ναι, αλλά για οπουδήποτε αλλού όχι. Sorry. Εκπληκτική μηχανή, αλλά δεν χάζουν τα λεφτά. Τι λέτε εσείς, να είστε πάντα καλά, πάντα όρθιοι, subscribe και θα τα πούμε στο επόμενο. Bye!